Υποθέτω ότι όταν είσαι πλούσιος, η μεγαλύτερη ανησυχία σου είναι να πάψουν οι άνθρωποι να αγαπούν το χρήμα, έτσι δεν είναι? Και όσο περισσότερο το αγαπούν, τόσο μεγαλύτερη δύναμη διαθέτεις. Το ερώτημα όμως είναι πώς φροντίζεις ώστε οι άνθρωποι να παραμένουν εξόχως ληστές, και η απάντηση είναι μία: στερώντας τους την πνευματικότητα. Όταν οτιδήποτε που τους περιβάλλει δεν την περιέχει με κάποιο τρόπο, είναι λογικό και μοιραίο να συντονίζονται σε μια πιο χαμηλή συχνότητα, ώστε να είναι συμβατή με τους άλλους. Και με αυτόν τον τρόπο φτιάχνεις ένα λαό τυφλών, έτσι, τυφλών σε εισαγωγικά, που δεν μπορεί να δει το σπουδαίο όταν του εμφανιστεί, γιατί δεν έχει ποτέ ένα αντίστοιχο μέτρο σύγκρισης. Η μουσική, η πνευματική παινία και η συναισθηματική απάθεια των καιρών μας είναι απόρρια τέτοιων πρακτικών. Εσύ μουσική ακούς? Όπερα? Σου αρέσει? Τι εννοείς όχι?